Σήμερα και αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, πραγματοποιείται και η επιχάρτου αντισεισμική άσκηση Μίνωας υπό τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκα. Η πρώτη μέρα θα αφορά σε Ρέθυμνο και Χανιά και την Παρασκευή σε Ηράκλειο και Λασίθι. Για το τι γίνεται, τι θα γίνει, τι περιλαμβάνει, ποιοι οι στόχοι της, πρώτες κουβέντες από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Κρήτης, Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα σας από το ράδιο 984. Καλημέρα κύριε Βουδηράκη, καλημέρα στους ακροατές σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, για να μας πείτε, για να μας ενημερώσετε, το άσκηση επιχάρτου, εντάξει, δεν σημαίνει πολλά πράγματα, δεν θα δούμε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους για να ξέρει και ο κόσμος. Μία άσκηση η οποία θα γίνει στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, ναι. Σωστά, κύριε Βουλγεράκη. Ουσιαστικά είναι ο προάγγελος της μεγάλης άσκησης, η οποία θα είναι και στο πεδίο, όπως λέτε, δηλαδή θα είναι με πραγματικά ρεαλιστικά τουλάχιστον σενάρια σε όλο το νησί, η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχές του Απριλίου. Μιλάμε για το διήμερο σήμερα και αύριο στο πολιτιστικό, η οποία θα είναι, αν το θέλετε, η πρώτη ουσιαστική επαφή και όλων των φορέων που εμπλέκονται στο κομμάτι της αντισεισμικής προστασίας. Στη συζήτηση στα τραπέζια εργασίας ουσιαστικά οι συμμετέχοντες, οι παίχτες, όπως ορίζει και το σχέδιο, θα λαμβάνουν διάφορα υποθετικά σενάρια, στα οποία θα κληθούμε κι εμείς να συνεργαστούμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες και ουσιαστικά να δίνουμε τις λύσεις με αμεσότητα αλλά και αποτελεσματικότητα. Πιστεύετε ότι θα δείξει η άσκηση επιχάρτου, πριν πάμε στην πραγματική άσκηση μέσα στον Απριλίο, ότι θα δείξει ποια είναι τα κολλήματα ενδεχόμενα, που υπάρχουν θέματα και πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα? Πιθανόν, κυρία Βουλγεράκη, θα καταδείξει και αδυναμίες και παθογένειες, θα καταδείξει και, αν το θέλετε, και τη διάθεση, την αναγκαιότητα, επειδή μιλάμε για πολλές καινούριες αυτοδιοικητικές αρχές, mm-hmm. αναγκαιότητα και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δήμαρχοι, να μπουν στη διαδικασία, στο παιχνίδι που λέμε, της εντριβής με την πολιτική προστασία, με την αντισεισμική θωράκιση. Και θα πρέπει, πιστεύω, ότι να του δοθεί και πίστοση χρόνου με την έννοια ότι να αποκτηθεί αυτή η τριβή, διότι σε πολλούς δήμους έχουμε νέες δημοτικές αρχές. Η απόφαση, βέβαια, η πρωτοβουλία είχε πάρθει από το περασμένο έτος ουσιαστικά. Άρα, σίγουρα, σαν μια πρώτη επαφή, σαν ένα πρώτο συμπέρασμα, χωρίς καν να έχουμε μπει στη διαδικασία της επιχάρτου άσκησης, είναι, πιστεύω, το βλέπω, πραγματικά το βλέπω κάνοντας συζητήσεις με αρκετούς συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, ότι χρειάζεται αυτή η πίστοση χρόνου. Δυστυχώς όμως η πολιτική προστασία δεν πιστώνει από χρόνο. Η πολιτική προστασία πολλές φορές μας προλαμβάνει, τρέχει πριν από εμάς. Άρα θεωρώ ότι ναι, θα καταδειχθούν, αν το θέλετε, και αδυναμίες υπηρεσιακές όλων των φορέων, διότι εμπλέκονται όλοι οι φορείς του νησιού, από την υγειονομική περιφέρεια, από το ΕΚΑΒΑ, την πυροσβεστική, την αποκεντρωμένη, τα δασταρχεία, ο στρατός, ό,τι δημόσια υπηρεσία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ό,τι δημόσια υπηρεσία υπάρχει στο νησί και κατ' επέκταση στην δημόσια ελληνική διοίκηση, θα συμμετέχει στην άσκηση. Πιστεύω θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και για την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και εμάς τους ίδιους θα μας κάνει ακόμα καλύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της αντιμετώπισης ενός έκτακτου φαινομένου. Από τη μία λέτε ότι, εντάξει, δεν ξέρουμε, εκείνη η μεγάλη αλήθεια αυτή, το πότε θα μας έρθει ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο θα μας ταρακουνήσει, διότι στη συγκεκριμένη την άσκηση περιλαμβάνονται μεγάλοι σεισμοί σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και τσουνάμι. Το ζητούμενο είναι, όπως σωστά, πολύ σωστά το λέτε, τρέχουμε εμείς τις εξελίξεις με το που θα έρθει ένα τέτοιο φαινόμενο και δεν αφήνουμε εκείνες να μας τρέχουν και να μας κυνηγούν, παρά του ότι έρχονται ξαφνικά όλα αυτά. Αλλά να σας ρωτήσω, όλα αυτά εγώ τα ακούω πάρα πολύ θετικά, δηλαδή ο συντονισμός, οι επαφές, να ξέρετε τι θα κάνετε, πού θα πάτε, πώς θα διοργανωθεί η όλη κατάσταση. Μην φτάσουμε και γίνουμε όπως οι άνθρωποι στο εργαλοχώρι που ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται με τρία χρόνια μετά. Αλλά
Θέλω να πω το εξής όμως, το έχω και ως απορία. Όλα αυτά δεν έχουν ωστόσο να κάνουν μόνο με εσάς. Δηλαδή μπορεί να αφορούν στο διαχειριστικό το κομμάτι μέσω των υπηρεσιών, αλλά σαφέστατα αυτή η γνώση με κάποιο τρόπο και όσο πιο έγκαιρα γίνεται, γιατί ο χρόνος ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι, εκείνος που θα σε φτάσει στο φυσικό φαινόμενο. Δεν θα πρέπει να είμαι ενήμερη κι εγώ. Δεν θα πρέπει να είναι ενήμερο και το παιδί μου μέσα στο σχολείο. Δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα αυτοπροστατευθούμε μέχρι να μπορέσετε να παρεμβετε. Θα σας πω, υπήρξαν συναντήσεις, προϋπήρξαν μάλλον συνεννοήσεις και επικοινωνία και με τον κύριο Λέκα και με κλιμάκια τα οποία είχαν έρθει στο Ηράκλειο, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς. Και προσωπική μου, αν το θέλετε, άποψη και πρόταση ήταν ότι στην άσκηση αυτή να μην το περιορίσουν στο κομμάτι των υπηρεσιών. Θα πρέπει και ο γενικός πληθυσμός να λάβει μέρος. Με τρόπο τέτοιο που σαφώς να μην επηρεάσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών. Αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να εμπλακεί και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είτε περιορισμένο αν το θέλετε. Αυτό είναι κατ' επιλογή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαφωνηθεί. Μπορεί να είναι ενίσχυση ετοιμότητας εθελοντικών ομάδων, να ξέρουν από πρώτα οι εθελοντικές ομάδες για να μπορούν να ενημερώσουν και εμένα. Ναι. Κύριε Λουδιεράκη, θα μετέχουν και εθελοντικές ομάδες, αλλά πιστεύω αυτό βέβαια ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα μικρό μέρος του πληθυσμού πιλωτικά. Στην πρακτική άσκηση όμως μιλάτε, όχι στην άσκηση του χάρτου. Όχι βέβαια, στην άσκηση του Απριλίου. Ναι. Πιστεύω και εύχομαι να είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου, διότι δεν έχουμε στο σχεδιασμό. Εμείς ουσιαστικά θα λαμβάνουμε τα σενάρια όπως σας είπα και θα πρέπει να δίνουμε απαντήσεις και λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο γενικός πληθυσμός σε διάφορα σχολεία του νησιού να γίνει και μια συγκέντρωση και γιατί όχι και μια, αν το θέλετε, λελογισμένη συγκέντρωση πληθυσμού σε ένα σημείο το οποίο θα έχει υποδειχθεί. Τα λεγόμενα σημεία συγκέντρωση. Δεν είναι κακό, χωρίς βέβαια να θέλουμε να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση. Όχι, για να ξέρουμε, λέμε, για να είμαστε ενημερωμένοι, λέμε. Αυτό ζητάμε. Είμαι υπέρμαχος, κύριε Αλδυράκη, είμαι υπέρμαχος αυτής της άποψης. Σας είπα, στις συναντήσεις που προηγήθηκαν, το έχουμε ζητήσει διάφοροι. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει δεκτό και θέλω να πιστεύω ότι. Ξέρετε κάτι, ακόμα και αν είναι δύσκολο να γίνει σε μια πραγματική άσκηση, εμένα το μυαλό μου πάει τώρα στο εξής. Προσέξτε, την ώρα που εσείς μιλάτε, διάβαζα χθες ότι έγινε η συνάντηση του κυρίου Καλοκαιρινού με τον κύριο Αρναουτάκη για θέματα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου και θέματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτιστική μας κληρονομιά, εν ώψη της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη εδώ στο Ηράκλειο. Και τώρα, έτσι όπως σας ακούω, σκέφτομαι το εξής. Υπήρχαν επαφές επίσης της Δημοτικής Αρχής της προηγούμενης ημέρας. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις που γίνονται βέβαια στο Ηράκλειο. Κάνω και τα δικά μου τα σχόλια, τα παραπολιτικά, με τους προέδρους των κοινοτήτων, με διαμερισματικούς κλπ. Εάν μέσα σε αυτή την ενημέρωση έμπαιναν οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι διαμερισματικοί κλπ, είναι εκείνοι που θα διέχεαν στην συνέχεια όλη αυτή τη γνώση και την ενημέρωση για τον καθένα από εμάς, που σαφέστατα δεν είναι εφικτό τόσες χιλιάδες άνθρωποι να βρεθούμε σε ένα συνεδριακό κέντρο ή να συμμετέχουμε πραγματικά σε τέτοιου είδους γεγονότα. Αλλά θα μπορούσαν να μας δώσουν τη γνώση και να μας ενημερώσουν για να ανταποκριθούν και εκείνοι στο δικό τους το ρόλο. Κυρία Λουζεράκη, γι' αυτό λοιπόν, με αφορμή και την άσκηση και τη συνάντηση, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε αντιδήμαρχος, ο οποίος θα είναι παρόν και στο διήμερο αλλά και τον Απρίλιο, διότι όπως καταλαβαίνετε, λόγω έλλειψης χώρου, ουσιαστικά από ένα άτομο θα εκπροσωπεί την κάθε υπηρεσία. Ένα με δύο άτομα ανάλογα. Θα πρέπει λοιπόν ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος να γίνει κοινωνία της όλης προσπάθειας, της όλης διαδικασίας και σε δεύτερο χρόνο ή αν το θέλετε μέχρι να πραγματοποιηθεί η άσκηση στο πεδίο να αρχίσουν ξανά, ειδικά σε δημοτικές αρχές οι οποίες έχουν φρέσκο αναλάβει τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Μα μην το λέτε έτσι, κύριε Λεονταράκη, γιατί οι παλιές δημοτικές αρχές είχαν ενημερώσει τον κόσμο για το τι προβλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Δηλαδή, τώρα με μπαθώ.
κύριε Αλγεράκη, το λέω καλοπροαίρετα με την έννοια ότι για πολλοί κόσμο είναι ένα νέο αντικείμενο και μέχρι ουσιαστικά να αρχίσει να αποκτά αυτή την τριβή, να το μάθει, αν το για την πλειοψηφία, σίγουρα... Για την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου είναι ένα νέο αντικείμενο και για τους παλιούς και για τους νέους. Με αυτή την έννοια το λέω, κύριε Αλγεράκη, έτσι ότι θα πρέπει αυτό το χρόνο που πιέζει ασφυκτικά να τον εκμεταλλευτούν ποιοτικά, έτσι ώστε να μπουν σε μια διαδικασία ενημέρωσης και πρωτοβουλίες που είχαν ληφθεί από δημοτικές αρχές ή ουσιαστικά λαμβάνονται, φυσικά να συνεχιστούν. Άρα, ένας από εμάς και εμείς σαν περιφέρεια, προς Θεού, δεν έχουμε πια σταυράκι. Κάθε μέρα μαθαίνουμε το αντικείμενο, κάθε μέρα βρίσκουμε και νέα πράγματα μπροστά μας, κάθε μέρα πέφτουν και ιδέες στο τραπέζι. Άρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μην ακολουθούμε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά να είμαστε παρόντες, να το αντιμετωπίζουμε στα μέτρα του εφικτού. Όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ρόλη είναι διακριτή. Υπάρχει πολιτεία και αυτοδιοίκηση στην όλη προσπάθεια της θωράκης, της αντιμετώπισης ένα φυσικού φαινομένου, ενός τεχνολογικού ατυχήματος, διότι πολλά έχουν δει τα μάτια μας και έχουν συμβεί τελευταία, δυστυχώς με πολλούς νεκρούς. Η αυτοδιοίκηση συνεπικουρεί. Η αυτοδιοίκηση ουσιαστικά με τον τρόπο που θα τη ζητηθεί από αυτόν που έχει στον κεντρικό σχεδιασμό το γενικό πρόσταγμα, που συνήθως είναι η πολιτεία για τον εκπροσώπων της, για των υπηρεσιών της, είτε πυροσβεστική να είτε αποκεντρωμένη, είτε οποιοδήποτε άλλο. Εμείς οφείλουμε να είμαστε παρόντες, συνεπικουρώντας το έργο όπως μας ζητηθεί. Φροντίζουμε να έχουμε τις υπηρεσίες μας εξοπλισμένες, φροντίζουμε να έχουμε το προσωπικό μας εκπαιδευμένο, φροντίζουμε να έχουμε τους πολίτες ενημερωμένους. Και εδώ χρειάζεται μια επιπλέον προσπάθεια. Γι' αυτό δεν εκλέγεστε, κύριε Λεονταράκη. Αυτό είναι το αυτονόητο. Σαφέστατα. Και απλά κουβέντα το κάνουμε. Έτσι. Το ξέρω. Ρητορικά το λέτε εσείς ή κυριολεκτικά. Ρητορικά το λέω και εγώ και απευθύνω το ερώτημα. Κοιτάξτε, κύριε Αλγεράκη, η πολιτική προστασία είναι ένα αντικείμενο που δυστυχώς με αφορμή πολλά περιστατικά. Πρέπει να το τρέχεις και όχι να σε τρέχει. Το είπατε πριν από λίγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να το τρέχεις και όχι να σε τρέχει. Είναι ένα αντικείμενο, είναι μια αρμοδιότητα το ΝΟΤΑ και όχι μόνο, η οποία ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή πολλά κακά περιστατικά, δυστυχώς και με πολλούς ανάγκες. Και έδειξε πόσο ανέτοιμοι είμαστε και έδειξε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται και έδειξε ότι δεν έχουμε καμία εκπαίδευση γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί, διότι μας πιάνει ο φόβος και ο πανικός εκείνη την ώρα, που φυσικό είναι, και εκεί τα κάνουμε όλα, αφήστε πώς τα κάνουμε, και έτσι κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή. Θα σας πω, σε πολλές χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε σε καμία περίπτωση. Εμείς οφείλουμε να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι, οφείλουμε να αξιοποιούμε οποιοδήποτε εργαλείο έτσι ώστε να γινόμαστε δυνατότεροι και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε συμβεί. Σας είπα όμως ότι θα πρέπει και η πολιτεία, το έχουμε πει πολλές φορές, ίσως να κουράζουμε, θα πρέπει και η πολιτεία αντί να κολυμποποιεί καταστάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Με τρόπο έτσι παλαιοπαραγωγικό, αν το θέλετε, να πάρει τη μεγάλη απόφαση να απελευθερώσει χώρους προς την αυτοδιοίκηση. Είναι ένα μεγάλο παράπονο, το οποίο όμως δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά από την άλλη, επειδή σταματάμε και στην άσκηση επιχάρτου και σε αυτή την άσκηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κολλάμε εκεί και μετά πίσω από αυτό να μην γίνεται τίποτα άλλο και να μην γίνονται άλλες ενέργειες. Γιατί θα παρεξηγηθούμε. Κύριε Λεονταράκη, προσέξτε. Εγώ σας δεσμεύω από τώρα και λέω το εξής, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ένα πρωινό, να τελειώσει και η άσκηση, ότι θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Ούτως ή άλλως δεν μασάτε τα λόγια σας, δεν μασάω τα λόγια μου και νομίζω ότι μια χαρά θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πείτε μου κάτι. Παρακαλώ, θα έχουμε το χρόνο βέβαια, όπως το εσείς το θέλετε. Και να πούμε πράγματα. Σήμερα... Να πούμε πράγματα, να κάνουμε και την αποτίμηση. Να πούμε πράγματα. Σήμερα η άσκηση επί χάρτου αφορά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Τη Δυτική Κρήτη και αύριο. Δυτική Κρήτη και αύριο. Το Ηράκλειο και το Λασίθι. Για πείτε μου, σε ποια από τις δύο ασκήσεις επί χάρτου η πραγματική θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός? Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Σε ποια από τις δύο ασκήσεις, άσκηση επί χάρτου ή πραγματική άσκηση, θα δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όσο έλεγε. Αρχές του Απρίλη. Μάλιστα. Αρχές του Απρίλη. Ωραία, λοιπόν. Ουσιαστικά θα είναι έτσι σε κόκκινο συναγερμό όλο το νησί και πιθανόν τότε ο κόσμος να δει υπηρεσιακά οχήματα, είτε πυροσβεστικά είτε αστυνομία. Και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Ναι, άρα θα πρέπει να μην πανικοβληθεί τότε, να καταλάβει
και να γνωρίσει. Εντάξει, έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε μέχρι τον Απρίλιο. Το ραντεβού μας ραδιοφωνικά για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεονταράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.